Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Αλαγιάννης, χαρακτηρίζει το σημερινό ανασχηματισμό Βενιζέλου, ενώ πιστεύει ότι το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει διαφορετική οικονομική πολιτική από τον προκάτοχό του. Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο ανασχηματισμός, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανασχηματισμός Βενιζέλου, στην αλήθεια. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο Βενιζέλος να τα βγάλει πέρα. Αν όμως υπάρχει μια περίπτωση να τα βγάλει πέρα αυτή η κυβέρνηση, νομίζω τώρα θα το μπορέσει να το επιχειρήσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όμως εδώ είμαστε, θα το πήραμε και τον ίδιο. Λευκή επιταγή, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν δίνω σε κανέναν. Ούτε στον Παπανδρέου, ούτε στον Βενιζέλο, ούτε σε κανέναν πια. Ο κ. Αλαγιάννης ρωτήθηκε και για τις χθεσινές σκληρές δηλώσεις του που αφορούσαν τον Πρωθυπουργό. Όμως ο Πρόεδρος έκανε μια κίνηση που προσωπικά επί 18 μήνες τη ζητώ. Τι κίνηση. Αποφάσισε πέρα τον ασχηματισμό να κάνει μια θεσμική συλλογική οντότητα, δηλαδή την κυβερνητική επιτροπή, όπου έχει τα καλύτερα στελέχη του και μπορεί με αυτά εκεί να σχεδιάζει, να αποφασίσει, να δίνει κατευθύνσεις, να δίνει προσανατολισμούς, να ελέγχει την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτό. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν οι παρέες και οι φίλοι. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό ζητούσα συνεχώς, επιμόνως και δημόσια και στον κύριο Παπανδρέου τόσο καιρό. Σε αυτό δικαιώθηκα πλήρως.